Φίλες και φίλοι, γεια σας από το στούντιο του Ορφέας Web TV. Στην εκπομπή Λόγω Αλήθειας. Το σημερινό θέμα μας είναι γλώσσα, διάλεκτη και αλλίωση. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε με τον καλεσμένο μας και σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά επειδή χρήζει μεγάλης ανάλυσης, ξεκινάμε μια καινούρια εκπομπή με τον καλεσμένο μας που είναι ο κύριος Βασιλιάδης Δημήτριος, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης στο Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών. Γεια σας κύριε Βασιλιάδη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, σήμερα θα συνεχίσουμε την ανάλυση, κυρίες και κύριοι, και θα αποδείξουμε στην ουσία τα σύμβολα όλων των άλλων διαλέκτων και δίθεν γλωσσών που χρησιμοποιούνται στον πλανήτη μας για Δήμητρα Άρτεμη. Βέβαια, θα πρέπει αυτοί να μας αποδείξουν σε ποια δημιουργία ανήκουν. Πού τα βρήκαν αυτά τα σύμβολα, με τι νόηση κατασκευάστηκαν, με ποια σειρά, τι εννοεί το καθένα και τι επιδιώκει το καθένα, αλλά και το σύνολο των συμβόλων γραφής τους από το δημιούργημα. Να μας δείξουν δηλαδή την αρχική συμβολική γραφή τους με αποδείξεις, στοιχεία της γέννησής της και βέβαια το δημιουργό της. Λοιπόν, έτσι ξεκινώντας... Κύριε Βασιλιάδη, να σας διακόψω, ναι, μισό λεπτό, να θυμίσω στους ακροατές μας ότι σε προηγούμενη εκπομπή είχατε αναφερθεί και είχατε πει ότι η γλώσσα είναι μία. Σαφέστατα. Από την οποία έχουν κλαπεί τα συμβολά της και έχουν δημιουργηθεί οι διάλεκτοι και όλοι και όχι γλώσσες. Σωστά. Οπότε σήμερα μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε αυτή την ανάλυση κλοπής και αλλίωσης της ελλάνιας εθερικής γραφής. Στην ουσία μπαίνουμε στην αποδεικτική διεργασία για να μπορείτε το κατανοήσουμε όλοι πλέον ότι δεν υπάρχει παρά μόνο μία πραγματική γλώσσα η οποία είναι συμπαντική. Έτσι, ξεκινώντας με την Αγγλική που ομιλείται σε πολλές χώρες, που στην ουσία είναι οικόπεδα που τα έχουν βάλει ταμπέλα, διότι όπως έχουμε πει και σε παλιότερες εκπομπές, ο πλανήτης δεν έχει σύνορα. Ούτε κατασκευάστηκε ούτε δημιουργήθηκε με σύνορα. Τώρα υπάρχουν σύνορα, αλλά είναι άλλο θέμα εκπομπής αυτό. Ας μείνουμε όμως στη γλώσσα. Λοιπόν, μιλάνε για ένα αλφάβητο αγγλικό, που στην ουσία είναι το λατινικό, αλλά θα δούμε στην πορεία ότι δεν είναι ούτε καν αλφάβητο κι αυτό, είναι αλφαζήτα. Αφού ξεκινάει από το Α και θα γίνει στο Ζ. Ας δούμε όμως λίγο και τα σύμβολα που έχουν κάνει. Δηλαδή, με το ίδιο βέβαια αλφάβητο θα δούμε ότι δεν είναι μόνο το αγγλικό, θα δούμε ότι στο λατινικό το έχουν πάρει στο Βέλγιο, στην Ισπανία, στην Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία και όπου αλλού, σε πολλές χώρες, οι ψευτοαυτοκρατορίες έχουν αποικίες. Και έχουν βέβαια εταιρείες κράτη, ο συνήθως όπως είναι πλέον και η Ελλάδα, ένα κράτος υποτίθεται, αλλά είναι ένα οικόπεδο και αυτό. Θα το δούμε στη συνέχεια. Τις ονομάζουν κράτη βέβαια. Η αλφαβήτα του είναι η εξής. Δεν έχουν αωμέγα στα αγγλικά, ούτε στα γαλλικά, ούτε στα τα. Έχουν το αλφαζήτα. Ας δούμε λοιπόν την αγγλική σαξονική, την ουσία λατινική. Έχουν τα σύμβολα A, B, C, D, E, F, G, H, A, G, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Είναι δηλαδή το αλφάβητο, το υποτιθέμενο αγγλικό που είναι αλφαζήτα, ενώ η πραγματική η ελλάνια εθερική γραφή έχει α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, ο, ι, π, ι, δ, γ, κ, λ, ν, ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, ι, φι, χι, ψι και ωμέγα. Η ελληνική, όπως χρησιμοποιείται σήμερα όμως, έχει 24 γράμματα, δεν έχει 27 όπως είναι η εθερική. Τελειώνει βέβαια στο ωμέγα, αλλά λείπουν τρία βασικά σύμβολα. Λείπει το όμικρον γιώτα, το πι όμικρον γιώτα και το δίγαμα που είναι το αγγλικό το F που λένε οι Εγγλέζοι. Πάνω στην Ελλάνια, ναι, μισό λεπτάκι να σε διακόψω. Ναι. Ξεκινώντας την ανάλυση για την αγγλική γλώσσα, η οποία είναι κλεμμένη όπως θα μας αναλύσετε, έχουν πατήσει πάνω στα σύμβολα τα ελάνια και έχουν παραπηρήσει τα δικά τους. Σαφέστατα. Ωραία. Το θέμα δεν είναι ότι το κάνανε, το θέμα είναι ότι θα αποδειχθεί και για ποιο λόγο το κάνανε μέσα στην ανάλυση μας, διότι, όπως είπα και στην αρχή, υπάρχει δόλος. Κάτι θέλουν να πετύχουν γι' αυτό. Και τι είναι αυτό που θέλουν να πετύχουν, θα το δούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Επί αυτοκρατορίας της Ρωμανίας, οι χαζάροι του Βυζαντίου στην ουσία μας διέλυσαν τελείως τη γραφή μας, κατασκευάζοντας και την μικρογράμματη γραφή, όπου, που είναι το α, το β, το γ, το μέχρι το ω, όλο το αλφάβητο
που έχουμε σήμερα με μικρά. Και είναι οι ώρες τώρα των συγκρίσεων, των εξηγήσεων, των αποδείξεων του υπαρκτού, του ορθού, του αληθινού και της δόλειας σκοπιμότητας της κάθε πράξης και αποτελέσματος που έχουν επιφέρει. Περιττό να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα βιβλίο, στοιχείο, απόδειξη παλαιότερης αγγλικής γραφής 300 ετών από σήμερα. Πριν 300 χρόνια, όσοι και όπου μιλούν αγγλικά, μιλούσαν τι. Τι γλώσσα μιλούσαν τότε. Πώς είναι δυνατόν σε έναν πλανήτη οι άνθρωποι που είναι κατασκευασμένοι με την ίδια ουσία, δημιουργημένοι με την ίδια ουσία, είναι δημιουργήματα δηλαδή, τις ίδιες ανάγκες ζωής και βίου, να επικοινωνούν σήμερα με τόσες διαφορετικές γλώσσες και γραφές? Είναι λογικό αυτό? Υπάρχει κάποια λογική? Αυτό είναι αδύνατο. Αφού είναι φαινόμενο οργανωμένου, αυτό είναι φαινόμενο οργανωμένου σχεδίου επικυρίαρχων σκοτεινών αποστατικών δυνάμεων. Που αποσκοπήσε... Και στα τελευταία 300-400 χρόνια, κύριε Βασιλιάδη, για να ολοκληρώσω λίγο, τη ζωή του ανθρώπου στον πλανήτη, ακόμη και έτσι θα αποδειχθεί η δόλια σκοπιμότητά του έναντι σε κάθε δημιούργημα τη πραγματική δημιουργία. Παρακαλώ. Πού αποσκοπεί αυτό ο δόλος, ήθελα να ρωτήσω. Θα το δούμε στη συνέχεια, σας είπα, αλλά ούτως ή άλλως, αν μη τι άλλο, εκεί που θα αποσκοπεί, θα το πω έτσι με απλά λόγια όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ προσωπικά, είναι ότι προφανώς θέλουν να σε αποκόψουν από την αλήθεια της δημιουργίας και του δικαίου που φέρεις ως γιώτα δημιούργημα Έλληνα άνθρωπος. Σε μπερδεύουν, σε αποσυντονίζουν για να μην ξέρεις που να πας. Έτσι βλέπουμε στην αγγλική κατασκευή γραφής ότι το ωμέγα το έχουν εξαφανίσει εντελώς. Δεν υπάρχει ωμέγα στην αγγλική. Για να χρησιμοποιήσουν το αλφα του ανθρώπου όμως. Όχι της εθελικής αποτύπωσης. Το αλφα που είδαμε στην πρώτη εκπομπή που κάναμε. Λοιπόν, από όπου στην ουσία έκαναν και το ρήγμα της δημιουργίας. Στρογγύλεψαν τις γωνίες των συμβόλων με καμάρες. Οι καμάρες δεν είναι ελάνιες. Οι καμάρες είναι αποστατικές. Στρογγυλοποίησαν δηλαδή τα σύμβολα, όπου είναι και σύμβολο της εποχής τους, της κυριαρχίας τους. Επί του ανθρώπου όμως. Δηλαδή στην ουσία οι επικυριαρχοί κυριαρχούν τα γιώτα δημιουργήματα τους ανθρώπους, τους Έλληνες ανθρώπους, πολίτες όλου του πλανήτη. Δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάμε για όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Αυτό θα το δούμε πιο κάτω να αποτυπώνεται στα σύμβολα. Ναι, θα το δούμε και στα σύμβολα, θα το δούμε και σε αρκετά σύμβολα κιόλας, όχι σε ένα και δύο. Λοιπόν, οπότε τώρα, 26 σύμβολα που έχουν στο αλφάβητό τους, έτσι, θα δούμε ότι είναι δικά σου όλα. Αλλά τι κάνανε, είναι ελληνικά. Τα παραποιήσανε ως προς τη θέση τους, δηλαδή τα βάλαν σε άλλη σειρά, σε άλλη θέση, στην αλφαβήτα την υποτιθέμενη, στρογγυλοποίησαν τις γωνίες, δίνοντάς τους και άλλη φωνητική προφορά. Να πώς δημιουργήθηκε η τάχα Βαβέλ που μας είπανε, που νομίζουμε ότι ήταν πολύ παλιά, ενώ είναι στην ουσία πριν 300-400 χρόνια, δεν υπάρχει, άντε να είναι 500, παραπάνω δεν είναι. Προσθέτοντας και αφαιρώντας σύμβολα τώρα όμως, τι κάνανε, κατασκεύασαν το μόρφωμα αυτό που βλέπετε, που υποτίθεται ότι είναι αγγλικά. Ουσιαστικά, στη γραφή και στη γλώσσα τους, αλλίωσαν τα δικά μας σύμβολα της δημιουργίας και εγκλωβίζουν τα δημιουργήματα, εμάς δηλαδή, μέσω της δικιάς μας αλλοιωμένης γραφής και γλώσσας, χρησιμοποιούν πάντα τις δικές μας δυνάμεις και πηγές, δεν έχουν τίποτα δικό τους άλλωστε, οι αποστάτες, όπως ακριβώς έχει αναλυθεί και σε άλλα κείμενα που έχει γράψει ο πρόεδρος μας, ο Αρτέμις Σόρας, που μία από τις ιδιότητες του είναι ο πρόεδρος, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι ο μηχανισμός που έχει γιώσει την αλήθεια του δικαίου με άπειρα ρητή προς όλους τους ανθρώπους του πλανήτη μας. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι Έλληνοι. Και πρέπει να το λέμε σε κάθε εκπομπή αυτό για να το καταλάβουμε. Έλληνα άνθρωπος πολίτης. Αυτός είναι το γιώτα δημιούργημα Έλληνα άνθρωπος. Και πρέπει να γίνει πολίτης. Κύριε Βασιλιάδη, ναι. Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση των συμβόλων, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε σε λίγο. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται
τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλλην ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα. Διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θεία δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com. Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας λόγω αλήθειας. Καλεσμένος είναι ο κύριος Βασιλιάδης Δημήτριος, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνωση Συνέλευσης στο Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών. Κύριε Βασιλιάδη, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την ανάλυση των συμβόλων των παραποιημένων της Αγγλικής? Βεβαίως. Θα ξεκινήσουμε καταρχήν με 10 σύμβολα της Αγγλικής από τα 26, ούτως ώστε να καταλάβουμε πώς ακριβώς έχουν γίνει και η στρογγυλοποίηση που αναφέραμε νωρίτερα. Το D, το D που λένε, είναι στην ουσία το Δέλτα. Αλλά μην αντέχοντας στην ουσία τον Όλυμπο, γιατί είναι και Όλυμπος το Δέλτα, σύμβολο, τεράστιο, η ίδια δημιουργία και τη δημιουργία, αλλά και τις επιπτώσεις. Το Δέλτα το στρογγύλεψαν με πλάγιο τρούλο και το έκαναν day. Day. Μετά πάμε στο G. Μια πατέντα του ιερατίου που στην ουσία είναι το γάμα, της δύναμης G. Δηλαδή το γάμα της εθερικής γραφής βάλανε ένα και ένα μαγκουράκι στο τέλος. Δηλώνουν στην ουσία με αυτόν τον τρόπο οι ίδιοι αποστάτες, για να πάμε λίγο να καταλάβουμε τι έχουν κάνει. Δηλώνουν τη γνώση που την κρατούν αυτοί φυλακισμένοι και με το ίδιο σύμφωνο αποκαλούν τον Θεό που ξεκινάει στην αγγλική διάλεκτο με το G και λέγεται God. Και έχουν δηλαδή στην ουσία πριν από το Δέλτα, το Δίας, ο Δίας δηλαδή, έχουν το G, όπου το G μπροστά κρατάει και τη γνώση και τη δύναμη μόνο για αυτούς. Δηλαδή κλειδώνουν στην ουσία τη γλώσσα για τον εαυτό τους. Και γι' αυτό θα δούμε στην ουσία σε όλες τις στόες της Μασονή και σε όλα τα υπόγεια, σε όλες τις έκθεσεις τους, το έχουν και σαν σύμβολο το G. Το G. Το G. Μάλιστα. Τυχαίο είναι. Τύχη δεν υπάρχει, όπως γνωρίζουμε. Σωστά. Και τα δόγματα το έχουν. Δηλαδή, τάγματα θες, δόγματα θες. Μην το δούμε και σε ιερατεία, δεν ξέρω. Πιο μεγάλα. Πάμε τώρα στο επόμενο γράμμα που έχουν παραποιήσει το Ιώτα και το έχουν κάνει σαν μπαστούνάκι, το J, το οποίο τι το κάνανε. Ενώ το Ιώτα είναι όρθιο, το βλέπουμε. Λοιπόν, αυτοί κάνανε παρέμβαση. Από δεξιά προς τα αριστερά αλλοιώσανε το Ιώτα και το παρέκλειναν στον ψεύτικο χρόνο στην ουσία. Και βεβαίως αντίστροφα από τον κανονικό χρόνο. Το πραγματικό. Γιατί ο πραγματικός χρόνος είναι ο άχρονος. Λοιπόν, οπότε μονομερός και ολοταχώς τι κάνανε. Σε στέλνουν ως δημιούργημα γιώτα στον ψεύτικο αποστατικό χρόνο, το οποίο στην ουσία το ίδιο το δημιούργημα γιώτα το συντηρεί με τις δυνάμεις, γιατί όπως είπαμε οι αποστάτες δεν έχουν τίποτα δικό τους. Είναι όλα κλεμμένα από εμάς. Όπως κλέψανε όλα τα σύμβολά μας, έχουν κλέψει όλη τη δημιουργία στην ουσία. Έτσι κλέβουν. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν. Μόνο κατασκευάζουν. Nice. Μόνο κλέβουν. Μόνο καταστρέφουν. Και πάμε στο επόμενο γράμμα, το L. Το L στην ουσία είναι το γάμα, όπως το γράφουμε σήμερα, ανάποδα. Αντίστροφα, ναι. Λοιπόν, ανάποδα. Αυτό μας επέβαλαν δηλαδή το γάμα, όχι το κανονικό, το εθερικό. Θα δούμε όμως πιο κάτω το. Α, το θέμα είναι ποιο. Βάλαν το γάμα, το κάνανε, το γυρίσανε ανάποδα, κύριε Κανελόπουλε και κύριε κύριοι, αλλά το διαβάζουν L. Λάμδα δηλαδή. Τεράστιο σύμβολο. Πάμε τώρα στο Q. Το Q στην ουσία είναι το όμικρον Ι. Και για να βρούμε τις διαφορές πραγματικά και να καταλάβουμε τι συμβαίνει εδώ πέρα, θα δούμε το εξής. Το όμικρον Ιώτα, τι σημαίνει στην Ελλάνια γραφή και τι σημαίνει όπως το έχουν δημιουργήσει. Το όμικρον Ιώτα στην ουσία είναι το Ιώτα δημιούργημα προστατευμένο μέσα στην ολότητα της δημιουργίας του. Αυτή τι κάνα τώρα. Το παραποιήσανε,
Το βγάλανε απ' έξω το γιώτα το δημιούργημα, τον άνθρωπο δηλαδή, και κάθε δημιούργημα ολοκληρωμένο γιώτα της δημιουργίας, για να είναι εκτεθειμένο. Άρα, άρα έξω από την ολότητα. Έξω από την ολότητα, λίγο μέσα, λίγο έξω. Στην ουσία πιο πολύ έξω είναι όπως το βλέπουμε. Και είναι εκτεθειμένο στην ουσία και όχι προστατευμένο από την ολότητά του, από την όμικρον. Πάμε τώρα στο R, που στην ουσία είναι το ελληνικό το ρο. Αυτοί το κατασκεύασαν προφανώς, όπως γράφει η χαριτολογώντας εδώ και ο πρόεδρος, βάλανε και ένα μπαστούνάκι για να μην πέσει και κάναν το αγγλικό το R. Ναι, πραγματικά είναι οξύμορο αυτό που έχουν κάνει. Το θέμα είναι ότι το ρο είναι και πι στην αγγλική. Το ελληνικό το ρο. Αυτοί πήραν λοιπόν το ρο της Ελλάδας εθνικής γραφής, βάλανε μπαστούνάκι, το κάναν R και πήρανε το ρο πάλι και το κάνανε πι. Φοβήθηκαν να πάρουν το πι που έχουμε εμείς, που είναι πύλη τεράστια, προφανώς. Και θα δούμε στο τέλος γιατί και για ποιο λόγο κάποια σύμβολα δεν τα ακουμπήσανε καν. Και υπάρχει και λόγος που το κάνανε. Λοιπόν, το ρο λοιπόν έχει στήριγμα. Πρέπει λοιπόν να ρωτήσουμε αυτούς που κατασκεύασαν αυτή τη γραφή να μας το εξηγήσει, να μας πει. Αυτός ο δημιουργός της γλώσσας, τι εννοεί, πώς το σκέφτηκε και το έβαλε. Στο ρο έβαλε μπαστούνάκι. Ή στο σίγμα, που το λένε S, στην ουσία το σίγμα. Τη εθερική, το ελάνιο. Που δηλώνει. Ωραία, και το οποίο στρογγυλέψανε τις γωνίες και το κάνανε αυτό το S. Ενώ το δικό μας είναι σίγμα. Όχι αυτό που χρησιμοποιούμε τώρα, που μας επιβάλλανε, τη εθερική γραφή. Που είναι τεράστιο σύμβολο, έτσι. Θα πάμε να δούμε ότι το σίγμα, αυτό που βάλανε στην ελληνική, το κεφαλαίο, στην ουσία είναι το μη, το πραγματικό το μη, γυρισμένο στο πλάι. Δεν είναι το καθαρό. Το σίγμα. Λοιπόν, πατέρες αποστατικές στην ουσία είναι όλα αυτά και τα επιβάλλουν στην ουσία στους ανθρώπους. Αλλά επειδή οι καμπύλες, οι τρούλοι και οι καμάρες είναι το δικό τους χαρακτηριστικό, διαμόρφωσαν το σήμα και το κάνανε στρογγυλό. Έτσι, σαν φιδάκι πάει. Πάλι, τα δικά μας πήραν όλα. Όλα τα δικά μας σίγουρα πήραν. Δεν έχουν τίποτα δικό τους. Κλέβουν πάντα, κύριε Γιακόπουλε, τα δικά σου τα σύμβολα. Τα αλλοιώνουν, τα διαμορφώνουν, τα προβάλλουν ως δικά τους. Πρόσεξε τώρα τι κάνουν μετά, μην μπορώντας ποτέ όμως να αποδείξουν τις ρίζες. Την αποδεδειγμένη αξία, την ύπαρξή τους, τη χρησιμότητα και τον αληθινό δημιουργό τους, συμβόλων και εξίσωσης, σειράς και αποτελέσματος. Κάτι που με την Ελλάνια Εθνική Γραφή έχει αποτυπωθεί στην ακρίβεια με αποδεικτική διεργασία μέσα στα ιερά Ελλάνια κείμενα από τον Αρτέμι Σόρα, ο οποίος απέδειξε το κάθε σύμβολο πώς ακριβώς δημιουργείται και για ποιο λόγο είναι έτσι δημιουργημένο. Κάτι που αυτοί δεν μπορούν να το κάνουν. Πάμε σε ένα άλλο γράμμα του αγγλικού αλφάβητου, το αλφαζήτα, που είναι το U και το V, που ουσιαστικά είναι η αλλίωση της αλλίωσης, διότι το U είναι το Y, το μικρό όμως, όπως το κάνανε με μικρογράμματη γραφή του Βυζαντίου οι Χαζάροι, που μας το επέβαλαν. Και τώρα το έχουν ως κυρίαρχο, ως σύμβολο κυρίαρχο της αξονικής αγγλικής γραφής. Δηλαδή, είναι δίπλα στο TAF. Μετά το U είναι το TAF. Το TAF είναι. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Θα το δούμε και το TAF παραπέρα. Το TAF στην ουσία είναι η ίδια δημιουργία που το U και το γιώτα δημιουργία που είναι όρθιο. Στερεωμένο. Σηκώθηκε όρθιο. Στερεώθηκε. Και αυτοί βάζουν το U μπροστά για να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο το κάνουν. Γιατί εμείς άλλα καταλαβαίνουμε. Από αυτά που θα μας πούν, αν τολμήσουν ποτέ να βγουν να εξηγήσουν, γιατί δεν μπορούν. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Λοιπόν, το γιου συμβολίζει στην ουσία τον ανάποδο τρούλο τους και το καζάνι που τα δημιουργήματα της όρθιας φανερής δημιουργίας του γιώτα, αυτό είναι το TAF, η φανερωμένη, η εμφάνιση του δημιουργήματος, στο καζάνι τους, στον ανάποδο τρούλο και μετά καζάνι. Για σκέψου τι κάνανε. Μάλιστα. Δηλαδή, και πάμε τώρα στο V. Που είναι στην ουσία στα μικρά ελληνικά χαζάρικα το νι. Το νι το μικρό που λέμε. Το τεράστιο σύμβολο στην ουσία της νόησης είναι το νι όμως, κανονικά, του νου. Που συμβολίζει χιλιάδες άλλα πράγματα και έννοιες. Και το έκαναν νι στα ιερατεία, οι δαίμονες, οι σκοτεινές αποστατικές δυνάμεις του Βατικανού. Πολύ συγκεκριμένα αυτό που λέμε. Και του Γιαχβέ. Που επέβαλαν την αγγλική σαξονική διάλεκτο. Άρα γνωρίζουμε τώρα και ποιοι είναι αυτοί που επέβαλαν αυτή τη διάλεκτο να τη μιλούν. Αυτές οι χώρες. Μάλιστα.
Το μικρόνι λοιπόν το έκανα σύμβολο των Αγγλικών, της αλφαβήτα τους δηλαδή. Και τι κάνει τώρα, από εδώ. Άμα το γυρίσουμε ανάποδα όπως το κάνανε το δε, θα βρούμε το λάμδα. Το τεράστιο σύμβολο το λάμδα, έτσι. Το λάμδα ανάποδα όμως, ενώ στο λάμδα τα δύο γιώτα είναι ενωμένα στην κορυφή τους, όπως ήταν στην αρχή της πρώτης εκπομπής που κάναμε για το συγκεκριμένο θέμα, που δημιουργήσανε μετά το δημιούργημα και βγήκε το α, του ανθρώπου. Εδώ πέρα έχει γίνει ακριβώς το ανάποδο. Ενώνονται στο κάτω σημείο, αντί για έτσι δηλαδή είναι έτσι, τακ. Μάλιστα. Και τι κάνανε, κόψα την ανέλυξη, πάμε προς τα κάτω, δηλαδή φεύγουμε από την ανέλυξη, πάμε στην κατάπτωση. Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω με μια πρώτη ματιά, για να μην μπουν σε πιο βαθιές έννοιες. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Αντί να ανελιχθούμε να πάμε. Άρα δηλαδή δεν έχει δημιουργηθεί κανένα σύμβολο στην Αγγλική, τυχαία, έτσι. Βέβαια. Μα αλλάζουν τη ροή τώρα, στην ουσία τι κάνουν, αντιστρέφουν. Ακριβώς, ναι, αυτό το που είπατε. Ναι, τα αντιστρέφουν. Τα δημιουργήματα προς τα κάτω και στην ουσία αλλάζουν όλη τη ροή. Αλλά αλλάζουν και τη θέση σε όλη τη δημιουργία των δημιουργημάτων. Και μετά. Μετά το βίπτιο ακολουθεί το W. Που το, δύο, το οποίο αν το δούμε το W είναι το ανάποδο μη. Ναι, αλλά το μη το ελληνικό το γυρίσανε ανάποδα. Γιατί το κάνανε, τι δηλώνουνε τώρα με αυτόν τον τρόπο. Ότι τη μίση και τις τρεις δυνάμεις των τριών συμβόλων που εσωκλεί το μη, γιατί το μη έχει μέσα το ζήτα, το νι και το σίγμα. Που στην ουσία είναι όλη η σημαντική μίση που ανήκει στο γιώτα δημιούργημα. Και τι κάνουνε, την αντιστρέφουν, την ακυρώνουν, τη γυρίζουν και την τοποθετούν ακριβώς ανάποδα μπροστά από το Χ που είναι ο στόχος και ο σκοπός των δυνάμεων του χάους τους και του απείρου. Και γεωμέτρηση των γιώτα στη δημιουργία. Αμέσως και αμέσως μετά πήραν το Ι, το οποίο είναι ένα τεράστιο σύμβολο το Ι. Ναι, και με αυτό να τελειώσουμε κύριε Βασιλιάδη, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Ναι. Το κάνανε Y, το Ι. Βέβαια δεν το γράψανε ακριβώς όπως πρέπει να είναι, διότι το Ι το ελληνικο είναι και το σύμβολο της συμπατικής αυθονίας. Είναι γεωμετρημένο με 120 μοίρες η κάθε γωνία του. Και ό,τι αυθονία εισπράττει από τις δυνάμεις της δημιουργίας της δίνει ίσα με ισότητα δηλαδή σε όλα τα δημιουργήματα. Με άπειρη αυθονία. Συμβολίζει το είδο, συμβολίζει το σύμβολο των υδάτων, το τεράστιο, έτσι. Που στην ουσία όλη η δημιουργία μας είναι ύψιλον, είναι είδωρ. Άρα είναι και το ύψιλον της αυθονίας, είναι και το ύψιλον του σιρίου. Είναι πολλά το ύψιλον και θα συνεχίσουμε με το ύψιλον, άμα θέλετε, σε κάποια άλλη. Βεβαίως. Από εκεί θα ξεκινήσουμε την επόμενη εκπομπή. Okay. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και θα επανέλθουμε σύντομα. Μου δίνατε τη δυνατότητα να χαραχθεί και να αποτυπωθεί δημόσια επιτέλους η αλήθεια για την πραγματική γραφή των ανθρώπων, των Ελλήνων, να μάθει όλος ο πλανήτης, όχι μόνο η Ελλάδα, όχι μόνο οι Έλληνες, γιατί ξαναλέω, Έλληνες άνθρωποι είναι όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη. Και όλοι αυτοί πρέπει να ενημερωθούν για να συντονιστούν με την αλήθεια του δικαίου. Βεβαίως, θα επανέλθουμε κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι, ήταν εκπομπή Λόγω Αλήθειας. Γεια σας. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.cosmotheasi.com.